Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Καλησπέρα, καλά είσαι. Καλησπέρα. Είμαι ο Τζόρνταν από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς τον Τζόρνταν. Πρώτα απ' όλα θέλω... Καλώς τον Τζόρνταν, το φίλο του Ραυτόπουλου. Όχι, παλιά, όχι τώρα. Σε έκανε μάγκα πως, Εμένα αυτός. Βέβαια, ρε, τι. Εσύ έκανε μάγκα τον Ραυτόπουλο. 50 ειδήσεις του έδωσα. Το σκοτάδι του είχε. Α, έτσι. Πώς αλλιώς. Δηλαδή σκοταδιστής ο Ραυτόπουλος. Αυτός με παρακαλάει να πάω στην εκπομπή του, εγώ δεν πάω. Γιατί, στον αέρα τα λέμε και τα ξέρω κόσμο. Θα σε ακούει τώρα και θα του λέω. Ας με ακούει, έχει βάλει λιτούς και δεμένους, κοινούς γνωστούς και φίλους και με παρακαλάει όλο το καλοκαίρι για να πάω να επιστρέψω στην εκπομπή του. Ρώτησε τον εσύ. Μάλιστα. Ρώτησε τον. Από το καλοκαίρι έχει βάλει φίλους, κοινούς γνωστούς που έχουν τα μέσα που κάνουμε εκπομπές και με λένε και το πάνελ του όλο που είναι φίλοι και καλά παιδιά οι περισσότεροι. Και με παρακαλά να πω εκεί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί οι λόγοι είναι ηθικής. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω ότι κάποια μηνύματα που σου έρχονται και λοιπά και το ένα και το άλλο δεν είμαι εγώ ο Τζόρνταν, έτσι κάποιος άλλος ίσως. Ναι. Γιατί είχες πει τις προάλλες ότι μου στέλνει μηνύματα ο Τζόρνταν. Ναι. Λέω, μήπως ο κόσμος ο πολλής που ακούει. Δεν ξέρω. Και λοιπά, δεν ξέρω. Εγώ είπα ένα άτομο, δεν ξέρω αν είσαι εσύ ή άλλος. Όχι, σου το διευκρινίζω εγώ, δεν είμαι εγώ. Ναι. Δεύτερον. Και εγώ ξέρω τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως ξέρεις και εσύ τι γίνεται εκεί στην Αθήνα. Που είπε στο Θόδωρο, θα τα πούμε εκτός αέρα. Ναι. Άμα λες αλήθειες, αυτά θα τραβάς, να ξέρεις. Καταλαβες. Ο Θόδωρος είναι φίλος σου. Όχι, είχες πει το Θόδωρο προηγουμένως. Λέω, ο Θόδωρος είναι φίλος σου. Γιατί να μην είναι. Επειδή είναι Ολυμπιακός. Όχι, ρε. Απλά ρωτάω, τι. Γιατί να μην είναι. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Αγαπάει την ομάδα του και μιλάει. Τι, ναι. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Κάτι άλλο. Αυτό η υπερβολική καψούρα με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Καμιά φορά τα βλέπεις και λίγο λάθος από την πολλή αγάπη, έτσι δεν είναι. Δεν το κατηγορώ όμως γιατί είναι καλοπροαίρετος. Δηλαδή βγαίνει πάνω σε άλλη γη. Βγαίνει κάπου βγαίνει, βεβαίως. Από την Ελλάδα βγαίνουν, ναι. Κάπου. Ναι. Βέβαια. Γιατί σε σένα δεν βγαίνουν από τη Θεσσαλονίκη. Αμέ. Αλλά τι, ποιο πώς είναι. Πώς δεν βγαίνουν. Ναι. Εγώ έχω επιχειρήσει αρκετές φορές να σε βγάλω και τις προηγούμενες μέρες. Και η κοπέλα στο κέντρο μου λέει: Κάλεσε πιο ύστερα. Ναι, αφού δεν έχει γραμμές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο προκείμενο. Ναι. Δεν μου λες, στο προκείμενο. Για πρόεδρο της ΕΠΟ, ποιο προτείνει ο Μελισσανίδης? Είπα δύο ονόματα. Για πες μου. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι τελική του επιλογή αυτή. Ναι. Αλλά σκέφτεται για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής. Ναι. Τον Τζαφέρη και για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Πατρών. Μάλιστα. Εγώ λέω τον Δημητρίου θα βάλει. Ξέχνα το. Γιατί? Ξέχνα το. Μην πεις κάτι τέτοια μαλακιά και εκτεθείς. Γιατί? Λάστο γιατί. Ξέχνα το. Ξέχνα το σου λέω. Τον είχε προτείνει τις προηγούμενες εκλογές. Άστε τις προηγούμενες που αλλάξει τα κούρσα. Ξέχνα το. Σαβίδη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και ο κύριος Σαββίδης είχε πει ότι θα βάλουμε το γραμμένο. Και έτσι υπερνίκησε η άποψη του. Υπερνίκησε. Σεβάστηκε ο Μελισσανίδης να πούμε. Με το Δημητρίου τον Παναγιώτη, ξέχνα το. Άστο. Μάλιστα. Τότε το Δανίλη από την Αχαΐα. Αυτό δεν είπα. Είπα Δανίλη από Πάτρα και Τζαφέρη από. Μάλιστα. Αυτό το παρασκηνιακό το χθεσινό που είπες, επειδή άκουγα όλη την εκπομπή. Ναι. Έτσι, επιχείρησα να βγω, τέλος πάντων δεν μπορούσα γιατί είχε πολύ κόσμο λόγω της ημέρας κιόλας και της είδησης κλπ. Είναι έτσι, αλήθεια το λες, έτσι είναι. Και είδες πώς γίνεται να πούμε, πώς πειράζει κάποιους όταν βλέπουν, ακούνε μάλλον πράγματα τα οποία δεν θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα ότι το 2-2 που λες, έτσι είναι, 2-2 είναι ακριβώς. Έτσι. Και προφανώς να πούμε την είδηση την πήρες από κάποιον μεγάλο να πούμε που σου είπε πες τα μη φοβάσαι και λοιπά να πούμε. Και ο πέμπτος είναι ο μισός από τη μέση και πάνω ο Μαρινάκης και από τη μέση και κάτω Μελισσανίδης. Η ουσία είναι οι δύο και δύο. Ποιος το είπε είναι το θέμα. Ναι, εγώ ξέρω και ποιος το είπε και καλά σου είπε να πούμε. Και έτσι είναι. Λοιπόν. Έγινε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για καλά. Δηλαδή.